Καλημέρα. Δημήτρη, πάλι αυτά που σου ζήτησα να ετοιμάσεις ήταν σε άθλια κατάσταση. Μπορώ να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβεις τι θέλουμε από εσένα. Προσπάθησα, αλήθεια, πάρα πολύ, αλλά σε είχα ενημερώσει ότι δεν είχα το χρόνο για όλες τις επιπλέον εργασίες που μου ανέθεσες. Αλήθεια, προσπάθησα. Προσπάθησες. Τι προσπάθησες. Για μια φορά μπορείς να κάνεις κάτι σωστό. Να γίνεται αυτό που λέω και στο χρόνο που θέλω. Μα κάθομαι όσο περισσότερο μπορώ για να προλάβω όσα μου ζητάς. Με τη λίστα τι θα γίνει. Θα την περιμένω πολύ ακόμα. Μα δεν ήξερα ότι έπρεπε τελικά να γίνει. Πότε μου το ανέθεσες. Δεν ενημερώθηκα γι' αυτό. Αν το ήξερα. Πάλι δικαιολογίες. Πόσο αλλού είσαι. Και μετά περιμένεις να σου δώσω σχολική άδεια. Είναι η άδεια για τους βαθμούς του παιδιού μου. Και ξέρεις ότι η γυναίκα μου δεν μπορεί και πρέπει να πάω εγώ. Ξέχνα την άδεια, είπα. Θες ο Κώστας να πάρει όλες τις δουλειές σου να τελειώνουμε. Λέγε. Σκέφτηκα, ξέρεις, αν κάναμε έναν καταμερισμό στις δουλειές με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ μέσα αποφασίζω εγώ. Αυτό που μόλις βιώσαμε ονομάζεται ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να βγαίνουν στο φως. Ζήτα βοήθεια.